Στο θέμα τώρα του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια, βλέπουμε τον Στέφανο Σίσκο. Κόντρα ξέσπασε μεταξύ των κομμάτων δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, Στέφανε, για την ονομαστική ψηφοφορία. Τι ακριβώς συνέβη, γιατί ο πολιτικός υδράργυρος χτύπησε κόκκινο. Ακριβώς, Εύα, μία κόντρα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια άτυπη μάχη για το ποιος θα ηγηθεί στο χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Κυριάκος Βελόπουλος πρότεινε σε βουλευτές άλλων κομμάτων να συνταχθούν μαζί του για να μαζευτούν οι απαραίτητες υπογραφές να κατατεθεί αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας. Λίγη ώρα αργότερα, αντίστοιχο αλλά ξεχωριστό αίτημα, έκανε και ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης, ανεβάζοντας, όπως είπες και εσύ, το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Λύσης αποκάλεσε τον Δημήτρη Νατσιό πολιτικό αντιγραφέα, ενώ λάδι στη φωτιά έριξε και το ναι των Σπαρτιατών στο κάλεσμα της Νίκης, οι οποίοι όμως αγνόησαν αυτό της ελληνικής λύσης. Τελικά συγκεντρώνονται οι απαραίτητες 15 υπογραφές. Αυτό θα το δούμε και την Τετάρτη και επίσημα. Αυτή τη στιγμή στο κάλεσμα της Νίκης υπάρχουν 20 υπογραφές, ενώ χρειάζονται μόλις 15. Μας επιβεβαίωσαν πριν από λίγο από πηγές των Σπαρτιατών ότι θα πούν ναι στη Νίκη. Παραμένει στο τραπέζι πρόταση της ελληνικής λύσης. Ωστόσο, πλέον δεν έχει καμία σημασία, γιατί φαίνεται ότι οδηγούμαστε στο ότι θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε Σίσκο, και πάμε να παρακολουθήσουμε την επίμαχη κόντρα. Θέλουμε τρεις Έλληνες ακόμα. Τρεις Έλληνες πατριώτες, τρεις Έλληνες που δεν στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία. Να τους θυμώξουμε στην οδό της αληθείας, στην οδό της δημοκρατίας. Αυτό ζητάμε. Βοηθήστε μας λοιπόν. Όλα τα πολιτικά κόμματα που είναι αντίθετα στο νομοσχέδιο να συνυποβάλλουμε χωρίς κομματικό τίτλο ηγεμονική διάθεση και εντυπωσιοθυρία σε κοινό έγγραφο το αίτημα. Πού κλέψεις το να σέρνεστε πίσω από μια πολιτική δύναμη, όπως είναι η ελληνική λύση, είναι δική σας επιλογή για την οποία θα σας κρίνουν οι δικοί σας ψηφοφόροι. Είστε λοιπόν ένας κοινός πολιτικός αντιγραφέας. Ού κλέψεις είναι της Παλιάς Διαθήκης. Θα σας υπενθύμιζα της Καινής Διαθήκης. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Όλα αυτά που είπατε δεν στέκουν. Εμείς καταθέτουμε την πρότασή μας χωρίς φραγίδα. Στο κάλεσμα που έκανε ο κύριος Νατσιός, οι Σπαρτιάτες, εφόσον κάλεσε όλα τα κόμματα, ενώ κάποιοι άλλοι κάποτε λέγανε ότι καλούμε όλα τα κόμματα πλήντολα και δαιμονίων, θα σταθούμε στο πλάι τους